Καλή σας ημέρα, κυρία Πουμπληράκη. Καλή σας μέρα, κυρία Παντινάκη. Ευχαρίστω να σας τα πω όλα. Κυρία Πουμπληράκη, η γιορτή αυτή πραγματοποιείται για 7η χρονιά, το οποίο σημαίνει προφανώς ότι έχει στεφθεί με επιτυχία από τις προηγούμενες χρονιές. Άρα είναι κάτι που συναντά την ανταπόκριση του κόσμου και προφανώς και εξυπηρετεί το στόχο της ανάδειξης και της προβολής. Ακριβώς. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω για την ιστορία ότι αυτή η γιορτή ήταν σαν γιορτή κρασιού στο Ρέθυμνο από το 1958. Εμείς οι σύγχρονοι Ρεθυμνιώτες και η δημοτική βέβαια η νέα αντίληψη του Γιώργη Μαρινάκη, του Δημάρχου, το αναλάβαμε το 2009 σε μια νέα γενιά γιορτής, ξεκινώντας να κάνουμε με πρωταγωνιστή πάντα το κρασί, όπως τους γονείς μας και τους παππούδες μας, ξεκινώντας να κάνοντας αυτή την κοινωνική πιο πολύ συνέβρεση και ψυχαγωγικό σκοπό για τους Ρεθυμνιώτες, να το κάνουμε πια και ένα αναπτυξιακό εργαλείο, ξέροντας ότι είναι ήδη ένας γνωστός θεσμός και στους Ευρωπαίους επισκέπτες μας, οι οποίοι ρωτούσαν πότε θα είναι κάθε χρόνο, άρα το ήξεραν, αλλά και πιο πολύ σε εμάς τους ίδιους τους ντόπιους, για να γνωρίσουμε καλύτερα τα κριτικά μας προϊόντα και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μία ανάδειξή τους προς τα έξω. Κυρία Μπριλιράκη, να σταθώ λίγο σε αυτό που αναφέρατε, ότι οι ξένοι επισκέπτες ρωτούσαν κάθε χρόνο για τη γιορτή αυτή. Όπως ξέρουν για τη γιορτή, ξέρουν και για τα τοπικά προϊόντα, δηλαδή ζητούν και στις χώρες τους τα τοπικά προϊόντα. Τι εικόνα έχετε από τους τοπικούς παραγωγούς? Να σας πω ότι σε κάποιες χώρες ξέρουμε ότι υπάρχει κατανάλωση κριτικών προϊόντων πολύ μεγάλη και νομίζουμε ότι αν η Κρήτη μπορέσει να οργανωθεί πολύ καλά σε επαγκρίτιο επίπεδο για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, θα υπάρξει και πολύ καλύτερη οργάνωση στην εξαγωγή σε χώρες. Εμείς σαν Ρέθυμνο ήδη από κάποιες επαφές που είχαμε με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σε συγκεκριμένες αγορές λόγω τουρισμού, πηγαίνοντας, παίρνοντας μαζί και τα προϊόντα μας, ξέρουμε ότι ήδη πολλά πιστοποιημένα, πολύ αξιόλογα προϊόντα δικά μας, όπως είναι το σαλιγκάρι, το πιστοποιημένο, το αβοκάντο, το φραγκόσικο, βρίσκονται ήδη σε μαγαζιά delicatessen, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Επομένως, δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο, δεν είναι μόνο το κρασί. Είναι και άλλα προϊόντα τα οποία βλέπουμε ότι βρίσκουν το δρόμο τους και βρίσκουν και τη θέση τους στις αγορές του εξωτερικού. Ακριβώς. Και αυτό μας κάνει περήφανους. Και γι' αυτό ακριβώς ο Δήμος Ρεθύμνης, μαζί με το Επιμελητήριο και την περιφέρειά μας, προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί στην προώθηση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς οι ίδιοι οι κριτικοί δεν ξέρουμε πόσο καταπληκτικές εταιρείες έχουμε και να προτιμάμε από τα ράφια του σούπερ μάρκετ πρώτα τους δικούς μας παραγωγούς και μετά όλους τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι σαν καταναλωτές έχουμε και εμείς ένα μερίδιο της ευθύνης, γιατί εκτιμώ ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την αξία των κριτικών προϊόντων και κάτι το οποίο γεννιέται στον τόπο μας, το οποίο ταξιδεύει μέχρι το εξωτερικό και το ζητούν και οι ξένοι καταναλωτές, ίσως εμείς δεν το εκτιμούμε τελικά τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι ο στόχος ο μεγάλος για μας, είναι το να γίνουμε εμείς οι ίδιοι πρώτοι οι καταναλωτές των κόπων των παραγωγών μας, οι οποίοι παράγουν εξαιρετικά προϊόντα και τώρα εξυγχρονίζονται όλο και περισσότερο. Τα παιδιά μας, οι κριτικοί νέοι, πάνε στο εξωτερικό, σπουδάζουν, όπως γίνεται τώρα με την αμπελουργία, με την οινολογία για το κρασί που ασχολούμαστε πολύ σαν Ρέθυμνο τώρα τελευταία. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Αυτά τα παιδιά πρέπει και τους παραγωγούς μας πρέπει να τονώσουμε, πρέπει να στηρίξουμε και βέβαια συγχρόνως να μπορέσουμε να φτάσουμε στον πολυπόδιτο στόχο, το να έχει ο τριτογενής τομέας, δηλαδή τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία όλης της Κρήτης, να χρησιμοποιούν κριτικά προϊόντα όσο το δυνατό περισσότερο. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να μπουν και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία, γιατί κάποιοι εκ των επιχειρηματιών θέτουν και θέματα κόστους ενδεχομένως. Είναι θέματα... γεγονός. Είναι γεγονός αυτό και η Απεντινάκη, όμως εδώ θα πούμε αυτό που είναι γεγονός σε παγκόσμιες αγορές, ότι όσο πιο πολύ υπάρχει η ζήτηση,
τόσο πιο καλά οργανώνονται και παράγουν η παραγωγή, άρα πέφτει και η τιμή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από εμάς εξαρτάται. Χρειάζεται το ένα χέρι να ανοίξει το άλλο, χρειάζεται οι ξενοδόχοι μας και οι εστιάτορες και αυτοί να δώσουν κάτι της παραπάνω και για το τυρί μας και για το αρνί μας και για το λάδι μας και για όλα. Θα βοηθήσουμε λοιπόν και εμείς όσο μπορούμε οι φορείς τους παραγωγούς να οργανωθούν καλύτερα, να έχουν ακόμα καλύτερες οργανωμένες προμήθειες προς τα ξενοδοχεία. Ακούστε, mm-hmm. είναι γεγονός, γιατί και εγώ ξενοδόχος είμαι προσωπικά mm-hmm. και ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο όλο τον όγκο των προμηθειών να τον έχω από την Κρήτη. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτό που δεν έχουμε χρόνο τώρα να το αναλύσουμε. Όμως. Υπάρχει όμως, κύριε Μπριλέρη, και το κομμάτι της υπεραξίας. Δηλαδή, ένα ποιοτικό προϊόν σε αντίθεση με κάποιο άλλο που θα είναι χαμηλότερης ποιότητας. Θεωρώ ότι ο επισκέπτης και καταναλωτής θα το αναγνωρίσει και θα το εκτιμήσει. Και ενδεχομένως, πιθανότατα, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω για να έχει πρόσβαση και να καταναλώσει ένα ποιοτικό προϊόν διατροφής. Αυτός είναι ο στόχος και εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Mm-hmm. Και να θυμίσουμε σε όλους τους φίλους ξενοδόχους και εστιάτορες ότι δεν είναι απαραίτητο από την αρχή να έχουν όλο τον όγκο των προμηθειών από εδώ. Σωστή. Όμως επιβάλλεται ως ταυτότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα, ως ένα brand name το οποίο η κριτική κουζίνα ισχύει σε όλο τον κόσμο, να έχουν μια γωνιά, να έχουν ένα κομμάτι της κάρτας τους, του μενού τους και τα ξενοδοχεία να έχουν οπωσδήποτε μια κριτική γωνιά η οποία θα δείξει άμεσα, ακόμα και σε πρώτη ματιά, την πολύτιμη παρουσία της. Γιατί κακά τα ψέματα, οι ξένοι ξέρουν και εκτιμούν ακόμα καλύτερα από εμάς τους ίδιους την πολυτιμότητα των κριτικών προϊόντων και όσον αφορά την υγεία αλλά και όσον αφορά τη γεύση. Σαν αισθητική αλλά και σαν γεύση η κριτική μας η κουζίνα με την απλότητά της και με την ποιότητα των προϊόντων υπερέχει ακόμα και από όλες τις μεσογειακές κουζίνες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε mm-hmm. λοιπόν ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, όμως έχουμε στα χέρια μας προϊόντα απίστευτα, τα οποία το μόνο που μένει είναι να τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι και από εκεί και πέρα θα πάει μόνο του το πράγμα, όπως λέμε. Έχετε δίκιο. Να πάμε στην γιορτή. Ξεκινάτε με μια εκδήλωση γευσηγνωσίας με κριτικά κρασιά, για να μην χάσουμε αυτό το κομμάτι έτσι, της τοπικής ταυτότητας. Όλα έχουν να κάνουν με τοπικά προϊόντα. Ναι. Η θεματική φέτος της γιορτής επιστρέφει και επικεντρώνεται στο κρασί. Ξέρετε, κάθε χρόνο έχουμε και ένα προϊόν που τιμάμε ιδιαίτερα μέσα στη γιορτή κριτικής διατροφής, ιδιαίτερα τα 7 τελευταία χρόνια με τις παράλληλες εκδηλώσεις μας. Φέτος λοιπόν, λόγω του ότι το Ρέθυμνο έχει πάρει το τιμητικό τίτλο Ευρωπαϊκή Πόλη του Κρασιού από ένα πελώριο δίκτυο εινοπαραγωγών πόλεων Ευρώπης, 600 έως 800 είναι τα μέλη τους, μικρά και μεγάλα, σε όλη την Ευρώπη. Το Ρέθυμνο λοιπόν, εκπροσωπώντας όλη την Κρήτη, τον κρητικό αμπελώνα αλλά και τις επιχειρήσεις της Κρήτης στον εινοτουρισμό, εκπροσωπεί στην Ευρώπη για πρώτη φορά την Ελλάδα και την Κρήτη. Mm-hmm. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και στη γιορτή κριτικής διατροφής πάνω στο κρασί και φυσικά τα προϊόντα που είναι συνοδοί του κρασιού μας, όπως είναι τα τυριά μας, τα λαντικά, τα κρίσινα και πολλά mm-hmm. άλλα προϊόντα. Mm-hmm. Έρχονται Ευρωπαίοι φίλοι, εταίροι, οι οποίοι θα μας δείξουν και τη δική τους την ελληνική κουλτούρα και θα γνωρίσουν τη δική μας. Και σαν προπομπός στη γιορτή κριτικής διατροφής γίνεται αυτή η εκδήλωση από το δίκτυο εινοπαραγωγών Κρήτης, το Wines of Crete, το γνωστό δίκτυο, mm-hmm. τα οποία θα μας παρουσιάσουν στο Φρούριο Φορτέτζα αύριο το βράδυ από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι όσο πάει τη νύχτα, όμορφη νύχτα, 10-11 η ώρα. Και σε ένα ιδηλιακό τοπίο βεβαίως, εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί δεν έχει κανείς την ευκαιρία να συνδυάσει και την εινογνωσία σε ένα τέτοιο χώρο όπως είναι το Φρούριο Φορτέτσα. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος και δυναμικός για να ξεκινήσει η γιορτή. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και πιστεύουμε ότι αυτό το εμβληματικό κομμάτι της πόλης μας, mm-hmm. του Ρεθύμνου και της Κρήτης, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλά διατηρημένα φρούρια στη Μεσόγειο, mm-hmm. Η Φορτέτζα,
Από εκεί μέσα λοιπόν οι νοπαραγωγοί μας θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους και στο Ρέθυμνο αλλά και στην Ευρώπη μέσω του Ρεθύμνου. Πάνω από 200 ετικέτες θα παρουσιαστούν από 23 νοπαραγωγούς από όλη την Κρήτη, με βέβαια μουσική συντροφιά, με συντροφιά έκθεση φωτογραφίας από το δίκτυο και διάφορες άλλες εκπλήξεις που θα έχουμε. Mm-hmm. Θα περιμένουμε λοιπόν στο Φρούριο το Σάββατο το βράδυ, αύριο βράδυ, και μετά την Κυριακή σε μια πολύ όμορφη τελετή έναρξης στο δημοτικό κήπο πια Ρεθύμνης, mm-hmm. μέσα στην καρδιά της πόλης. Εκεί θα εξελίσσεται το κύριο μέρος των εκδηλώσεων, σωστά, της γιορτής. Mm-hmm. Ακριβώς. Από το απόγευμα στις 7 η ώρα θα ξεκινούμε με τα παιδιά, παιδικά προγράμματα, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά για τα παιδιά, πάνω στα προϊόντα μας πάντα. Και μετά από τις 8 η ώρα και μετά κάθε βράδυ θα υπάρχει παρουσίαση είτε συνταγών με βάση το κρασί, είτε άλλων παραδοσιακών προϊόντων, όπως γίνεται κάθε χρόνο στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης. Mm-hmm. 9:30 δε θα καταλήγουμε όλοι μαζί παρέα με το κρασάκι μας από ετικέτες κριτικές, αλλά και από και άλλα προϊόντα από παραγωγούς, να ακούμε τη μουσική σκηνή που κάθε βράδυ έχει και άλλο είδος μουσικής, είτε κριτική, κριτικά παραδοσιακά, κριτικά έντεχνα, αλλά και swing και τάγκο και jazz και ελληνικό λαϊκό. Από όλα τα είδη. Για όλα τα γούστα. Δεν υπάρχει κανείς που θα πει ότι δεν βρήκε κάτι που να ανταποκρίνεται στα δικά του γούστα. Λοιπόν, από τις μία λοιπόν η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων. Αύριο έχουμε τον προπομπό της γιορτής. Μέχρι και τις 7 του μήνα, σωστά, στο δημοτικό κήπο. Είναι και μια πολύ καλή πρόταση για όλους και όσους βρίσκονται και εκτός Ρεθύμνου, για όλους τους κριτικούς και για τους ξένους επισκέπτες βεβαίως, να επισκεφθούν το Ρέθυμνο, να επισκεφθούν και το χώρο του δημοτικού κήπου, να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις, νομίζω για να συνειδητοποιήσουμε εμείς περισσότερο την αξία των τοπικών προϊόντων, να λάβουμε πρώτοι εμείς το πολύ σημαντικό αυτό μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο συνοδεύεται πάντα, κυρία Πανιτνάκη, και από ένα δεύτερο μήνυμα. Mm-hmm. Γιατί η γιορτή κριτικής διατροφής και η γιορτή κρασιού πάντα έχει δίπλα το μήνυμα «πίνω με σύνεση». Σωστό. «Απολαμβάνω το κριτικό κρασί, αλλά στο μέτρο που πρέπει». Για να μπορώ να το απολαμβάνω σωστά. Κάνετε πάντα πολύ καλά που το επισημαίνετε, γιατί είναι πάντα επίκαιρο το θέμα της ασφαλούς οδήγησης, πάντα. Αναφερόμαστε και σε αυτό. Καταναλώνουμε πάντα με προσοχή, πάντα με σύνεση και βεβαίως δεν οδηγούμε. Είναι πάρα πολύ απλό ένας από εμάς να επιλέξει να είναι νυφάλιος για να πιάσει το τιμόνι. Κυρία Μπριλυράκη, μια και ασχολείστε και με το κομμάτι του τουρισμού, θα ήθελα πριν σας αποδεσμεύσω να μου δώσετε έτσι μια γενική εικόνα για το πώς πάει το Ρέθυμνο τουριστικά. Είναι και σε εσάς αυξημένη κίνηση? Η κίνηση, πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε πάντα λίγο συγκρατημένοι όταν έχουμε να κάνουμε προβλέψεις από την αρχή της σεζόν. Mm-hmm. Τα χρόνια τα τελευταία είναι περίεργα, κυρία Παντινάκη, σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οι αγορές ανεβοκατεβαίνουν. Εμείς σαν Ελλάδα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να διατηρήσουμε τη δύναμή μας, να κάνουμε προσεκτικά βήματα προς το μέλλον και όσον αφορά την αύξηση των επισκεπτών, αλλά περισσότερο από όλα την ποιότητα των συνεργασιών μας με όλες τις αγορές του κόσμου. Mm-hmm. Το Ρέθυμνο, όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μας τον τομέα, γιατί έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους δουλεύει εντατικά, συνεχώς, και βλέπουμε να αποδίδουν καρπούς. Νέες αγορές, παλιές αγορές σε συγκράτηση και σε αύξηση της ποιότητας, mm-hmm. βάσει των tour operators και των επισκεπτών μας και των δράσεων που έχουμε για αυτούς, αλλά πάνω απ' όλα το να κοιτάξουμε να είμαστε επίκαιροι, να διαφυλάξουμε το προϊόν μας, να ανεβάζουμε συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών μας, αλλά συγχρόνως και να πληρωνόμαστε σωστά για αυτές. Σωστό. Άρα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να υποβαθμίζουμε εμείς οι ίδιοι το τουριστικό μας προϊόν και το βλέπουμε με τα early bookings, με τα last minute, βλέπουμε τις τιμές να πέφτουν πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλά και αυτό μάλλον κάνει κακό και στη δική μας τη φήμη. Και ξέρετε, όλα εξαρτώνται από τη σωστή εκπαίδευσή μας. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρούμε ότι και είμαστε πολύ χαρούμενοι όπου το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανοίγει σχολή τουρισμού, θα έχουμε πλέον και ένα ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης στο πώς εμείς πρέπει πρώτα να συμπεριφερόμεθα σαν επαγγελματίες του τουρισμού σε όλους τους τομείς και πώς, γιατί οι οικοδεσπότες είμαστε. Mm-hmm. Κατά τα ψέματα, εμείς οι Κρήτες είμαστε νούμερο ένα οικοδεσπότες σε όλο τον κόσμο. Αυτό το λένε όλοι, δεν το λέμε εμείς. Mm-hmm. Η ψυχή λοιπόν υπάρχει. Η εμπειρία υπάρχει των τελευταίων δεκαετιών.
Όμως πρέπει να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και να είμαστε πιο επαγγελματίες αυτό που κάνουμε. Αυτό σημαίνει μελέτη, σωστή, από τους φορείς και από, αυτούς οι οποίοι φέρνουν τον κόσμο εδώ, και οι πράκτορες και οι ξενοδόχοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στις συμφωνίες που κάνουν. Mm-hmm. Διότι δεν συμφέρει κανένα να γεμίζουμε από λάθος κοινό και λάθος επισκέπτες. Θα μου πείτε, δεν είμαστε υπερόπτες. Κάθε επισκέπτης μας κάνει τιμή να έρχεται στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Άρα ο κάθε επισκέπτης που έρχεται στο ασταχώματά μας θα πρέπει να γίνεται δεκτός πολύ σωστά, με σεβασμό. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει και εμείς, όταν έρχεται για να είναι η ανάπτυξη του νησιού μας, να σκεφτόμαστε πώς θα δουλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο και πώς θα διατηρήσουμε τη δύναμη αυτή του τουρισμού σε ό,τι καλύτερο επίπεδο μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Για να προσελκύσουμε και τέτοιο target group που θα μας αφήσει και κάτι παραπάνω. Ξέρετε, αυτό το all inclusive έχει αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για την τοπική οικονομία. Και το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τουρίστες που θα βγαίνουν και έξω από τα ξενοδοχεία. Τουλάχιστον αυτό είναι η γενική ομολογία των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Εμείς, σαν Δήμοι, πιστεύω, κυρία Μπαντινάκη, ότι έχουμε ένα ιερό καθήκον να προσπαθούμε και η καθημερινότητα του πολίτη μας, άρα και του επισκέπτη, να είναι σωστή, να έχουμε σωστές υποδομές για να εξυπηρετούνται όλοι, πρώτα απ' όλα οι πολίτες, αλλά μετά ο επισκέπτης, mm-hmm. και να σεβόμαστε τον επισκέπτη μας, έχοντας σωστή σήμανση, δίνοντας σωστές πληροφορίες στους ανθρώπους για να μην ταλαιπωρούνται σε αυτά που πρέπει πραγματικά να δουν, αλλά πέρα από αυτά να έχουμε και σωστές δράσεις και να καλλιεργούμε το θεματικό τουρισμό όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ο θεματικός τουρισμός, όπως εμείς φέτος στο Ρέθυμνο ξεκινάμε και τον εινικό τουρισμό, mm-hmm. σε ξενοδοχεία που πλέον απευθύνονται σε εινο τουρισμό από όλο τον κόσμο, mm-hmm. που είναι υψηλού επίπεδου, όπως είναι το yachting, όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός σε κάποιους τομείς. Όλα αυτά λοιπόν, αν βοηθήσουμε οι φορείς, η περιφέρεια και οι δήμοι, τους επιχειρηματίες, πιστεύω ότι θα μπορέσουν να έχουν όλο και καλύτερα αποτελέσματα. Ας μην περιμένουμε από τη μια στιγμή στην άλλη, ας δουλεύουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο, και αυτός ο στόχος πιστεύω ότι θα αποδώσει καρπούς πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Μπριλιράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στην 7η γιορτή κριτικής διατροφής. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά, γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουμε να βρεθούμε και να παρακολουθήσουμε τη γιορτή αυτή από κοντά. Να είστε καλά. Καλή Εμείς συνέχεια. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, κυρία Παντινάκη, και εσάς και όλους τους ακροατές φίλους. Ευχαριστώ καλή πολύ. Μέρα. Καλημέρα. Γεια σας.